Παραδοσιακά γευστικά προϊόντα από πολλά σημεία της Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά οι επισκέπτες της 5ης έκθεσης τροφίμων και ποτών που πραγματοποιείται από 19 ως 21 Σεπτεμβρίου στο Μετρό του Συντάγματος. Κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της έκθεσης, επισκεφθήκαμε τον χώρο και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν γευστικά προϊόντα, φτιαγμένα με παραδοσιακές σπιτικές συνταγές, ενώ μπορούν να ενημερωθούν και για τα σημεία λιανικής πώλησης. Είδαμε ελαιόλαδα με βότανα της ελληνικής γης, υπέροχα γλυκά του κουταλιού, χειροποίητα ζυμαρικά, αλλά και ντάκους, παξιμάδια και κουλουράκια σε διάφορες γεύσεις και φυτικά σφουγγάρια, καλλιντικά από ιαματική πηγή της Θεσσαλονίκης, όπως και προϊόντα blueberries με θεραπευτικές ιδιότητες. Είστε καλλιεργητές, πόσα μέλη έχετε, τι παραγωγή? Είμαστε δύο καλλιεργητές από το 2005, τα μέλη μας τώρα είναι 20 και καλλιεργούμε το μύρτιλο ή blueberries διεθνώς από το 2005. Από το 2007 είμαστε στην ελληνική αγορά πιστοποιημένη βιολογική. Ξεκινήσαμε 30 στρέμματα και τώρα είμαστε στα 50 στρέμματα που καλλιεργεί ο συνεταιρισμός και λόγω της κατανάλωσης που υπάρχει και ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό, ειδικά σου για το προϊόν που είναι η πάστα και τα φύλλα, όπως και ο χυμός blueberry με ρόδι, γιατί απευθυνόμαστε στους διαβητικούς, έχουμε άριστα αποτελέσματα και έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και άλλες εκτάσεις για να έχουμε ποσότητα. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, είναι και η κόρη μου Ευστατία η Αντριώτη. Είμαστε 3 χρόνια. Παρασκευάζουμε τα προϊόντα μας με παραδοσιακές συνταγές, με καστανή ζάχαρη, νοπά φρούτα από περιοχές της Ελλάδος. Έχουμε βερίκοκα, έχουμε αμπελόφυλλα, καυτερές πιπεριές. Δίνουμε σε ντελικατέσεν μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα και ο στόχος μας είναι και η εξαγωγή. Είμαστε παραγωγοί, αγρότες, αμπελοκαλλιεργητές και εινοποιοί. Ως επιτοπλίστων παράγουμε κρασιά βιολογικής γεωργίας, ξηρά και ημίγλυκα από πέρσι και κάποια υποπροϊόντα κρασιού όπως είναι το πετιμέζι. Συμπληρωματικά παράγουμε και γλυκά του κουταλιού. Σπιτικά χειροποίητα με τις παραδοσιακές συνταγές, όπως τα φτιάχναμε παλιά. Η προσπάθειά μας είναι να ξαναγνωρίσει ο κόσμος τις συνταγές και τις γεύσεις που είχαμε παλιά.